Χαιρετίζουμε τους χιλιάδες συναδέλφους που αντέδρασαν και αντιδρούν την ολομέτωπη επίθεση που χτυπάει το σχολείο και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας. Που δεν φοβήθηκα, δεν έσκυψα το κεφάλι τις κυβερνητικές απειλές που δίνουν καθημερινά τη μάχη μέσα στο σχολείο τους με αυταπάτηση και λεβετιά. Η απάντηση της κυβέρνησης στην ανυποχώρητη στάση των χιλιάδων εκπαιδευτικών δείχνει φόβο και πανικό απέναντι στη μαζικότητα και στην οργάνωση του αγώνα μας. Η ενέργεια αυτή είναι ομολογία ήττας. Δεν έχουν πείσει κυριολεκτικά κανέναν. Το Υπουργείο παραδέχεται ότι δεν έχει άλλο τρόπο να χτυπήσει τον αγώνα μας. Εκτός από τον αυταρχισμό, την κατασυγκοφάτηση των εκπαιδευτικών, μας φοβούνται η αγωγή του Υπουργείου Παιδείας ενάντια στην απεργία αποχή είναι αποκαλυπτική. Το κράτος έδειξε ξανά τα δόντια του πέρα του λαϊκό ταξικό του χαρακτήρα. Το κείμενο της προσφυγής του Υπουργείου με απλά λόγια λέει απαγορεύεται να αμφισβητείτε τους νόμους. Όσο μας τα λένε ότι δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε την πολιτική τους, τόσο περισσότερο θα μας πισπώσουνε, τόσο πιο μαζικά θα συμμετέχουμε στην απεργία αποχή. Τόσο η προσφυγή, όσο και η απόφαση του δικαστηρίου βασίζονται στις διατάξεις του αντεργατικού απεριοκτόμου νόμου Χατζηδάκη, που θέλει τα σωματεία μας στο γύψο, τους εργαζόμενους να μην σηκώνουν κεφάλι, να μην αντιδρούν όταν χτυπούν τα δικαιώματά τους. Οι αυταπάτες πρόσφεραν τον Ιούνιο μια σειρά δυνάμεις ότι τάχα δεν μας αφορά μόνο στα Χατζηδάκη. Κατέρευσαν σαν χάτινος πύργος. Δεν θα τους περάσει. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι το κράτος είναι αποτελεσματικό και ταχύτατο. Όταν είναι να τσακίσει όποιος σηκώνει κεφάλι. Θυμίζουμε ότι η καταστολή αποτελεί έργο όλων των κυβερνήσεων. Δεν υπήρξε νομοσχέδιο για την παιδεία όπως το Αρσένη για το κοτούρι να βράχουν και κεραμέως τώρα που να μην χτυπήθηκε βάναζα. Την ίδια στιγμή που χτυπούν με τα μάτα προκάλυτα εκπαιδευτικού στην Αθήνα, η κυβέρνηση και το Υπουργείο κάνουν πλάτη στους φασίστες μέσα στα σχολεία, επαναφέροντας την ανισότητα, επικίνδυνη θεωρία των δύο μάτων, αλλά και επιχειρήματα που χρησιμοποίησε η Χρυσή Αυγή στη δίκη τη, περί δίθεν μεμονωμένων ομάδων. Συναδέλφοι σε συνάδελφοι, εξίσου επικίνδυνη είναι και η κυβερνητική προσπάθεια κατασυγκοφάτηση του αγώνα μας. Δεν πρέπει να περάσει. Οι εκπαιδευτικοί δεν αντιδρούν γιατί δεν θέλουν, γιατί φοβούνται να αξιολογηθούν, όπως λέει παραπλανητικά το Υπουργείο. Τι θράσος απίθρεπα αλήθεια.